Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ για την ανταπόκριση. Ο παππούς Αρτέμης φτιάχνει ένα καινούριο έπιπλο που το λένε σεκρετέρ και το χαρίζει στον συνονόματο εγγονό του. Εκεί, του λέει, κάθονται και μελετάνε όλοι οι σοφοί άνθρωποι. Ο μικρός Αρτέμης εγκαινιάζει το νέο του απόκτημα με μια ζωγραφιά στον πάτο του συρταριού. Τα πράγματα όμως θα πάρουν μια παράξενη τροπή και το σεκρετέρ με το ζωγραφισμένο συρτάρι θα ζήσει μια απίστευτη εμπειρία. Τι έχετε σκαρώσει, κυρία Βλάχου, και τι διδάγματα θα πάρουν όχι μόνο τα παιδιά μας που θα διαβάσουν το βιβλίο «Ένα συρτάρι μυστικά», αλλά και εμείς οι μεγάλοι που πολλές φορές ξεχνάμε. Το θέμα είναι με τις παιδικές ιστορίες. Θα πω αυτό πρώτα απ' όλα, ότι γράφονται κυρίως για τους μεγάλους. Εγώ έτσι νιώθω. Έρχονται να μας θυμίσουν όλα αυτά που έχουμε ξεχάσει. Έχουμε καταχωνιάσει σε μια άκρη της ψυχής μας, στο μυαλό μας, και τα έχουμε ξεχάσει. Γι' αυτό λέω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει και οι μεγάλοι να διαβάζουν παιδικά βιβλία. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας και κάθε φορά που έχω ένα παιδικό βιβλίο, από εκεί ξεκινώ. Ότι διαβάστε το εσείς και μετά διαβάστε το με τα παιδιά σας. Αυτό ακριβώς. Σε αυτό με το σιρτάρι μας, γεμάτο μυστικά, κάνει ένα μεγάλο ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο, θα λέγαμε, γιατί η ιστορία του κρατάει 70 χρόνια μέχρι το τέλος του βιβλίου, έτσι. Μετά μπορεί και να συνεχιστεί κιόλας. Κανείς δεν το ξέρει αυτό. Σωστά. Το παίρνουν πάρα πολλοί άνθρωποι στα χέρια τους, το χρησιμοποιούν πάρα πολλοί άνθρωποι, και αυτό που καταφέρνουμε μέσα από ένα άψυχο κατά τα άλλα έπιπλο και ένα σιρτάρι είναι πως όλοι αυτοί οι άνθρωποι βγάζουν μια ευαισθησία πάνω σε αυτό. Κάτι από τον καλό τους εαυτό. Νομίζω ότι όλοι μας κρύβουμε έναν καλό εαυτό, αλλά δεν έχουμε την ευκαιρία να τον βγάζουμε συχνά. Όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι αυτό καταφέραν. Μέσα από αυτό το ταξίδι του σεκρετέρ βγάλαν όλοι τους κάτι από τον καλό τους εαυτό. Κάτι από την ελπίδα, από τη χαρά και από τα όνειρά τους. Μια ιστορία που μας μιλάει για τον κύκλο της ζωής. Την αξία των άψυχων αντικειμένων και τη σπουδαιότητα να κάνεις όνειρα και να παλεύεις για αυτά. Φυσικά. Δεν υπάρχει πιο σπουδαίο από αυτό. Να μπορείς να οραματίζεσαι και τελικά να το κάνεις πράξη. Βέβαια. Δεν υπάρχει. Συμφωνώ απόλυτα και πρέπει να μάθουμε και στα παιδιά μας. Δηλαδή, πέρα από τα στάνταρ πράγματα που έχουμε να τα διδάξουμε μεγαλώνοντας, και για τις σπουδές τους και για το σχολείο τους, για ό,τι ο καθένας έχει στο μυαλό του, πρέπει να διδάξουμε και αυτή την πλευρά. Ότι πρέπει να πιστεύουμε σε κάτι που έχουμε μέσα μας, σε ένα όνειρο. Μου αρέσει. Και να δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Και να δουλεύουμε. Βέβαια. Χωρίς δουλειά δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Και η αλήθεια είναι ότι μόνο αν ιδρώσεις για κάτι το εκτιμάς τελικά. Αν σου έρθει έτσι. Χάρη ή δώρο, δεν ξέρω αν το εκτιμάς όσο αναγωνιστείς για να το κατακτήσεις, να το αποκτήσεις. Μου αρέσει. Και αυτή είναι η αξία της ζωής τελικά, νομίζω. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Είναι πολύ μικρή η ζωή μας για να τη χαραμίζουμε δηλαδή σε έτοιμα πράγματα. Ας δουλέψουμε λίγο, ας κουραστούμε λίγο. Και ας δώσουμε αξία ακόμα και σε αυτό που δεν έχει μέσα τη ψυχή. Σε ένα βάζο, σε ένα τραπέζι, σε μια καρέκλα, ρε παιδί μου. Όλα έχουν κάτι να μας πούν. Στον πάτο ενός συρταριού, ενός σεκρετέρ. Λοιπόν, μου αρέσει πολύ και η εικονογράφηση που έχει κάνει ο κύριος Πετρόπουλος. Ναι, εξαιρετικός ο Στάθης Πετρόπουλος. Ναι. Αποτύπωσε ακριβώς αυτό που είχα στο μυαλό μου. Και κάνουν πολύ ωραίες δουλειές οι εκδόσεις Ψυχογιός, όλες. Αλλά και για το παιδί δίνουν μεγάλη βάση. Δεν υστερεί σε τίποτα. Είναι καταπληκτικές οι εκδόσεις που είναι ιδανικές και για τα παιδιά μας και για εμάς. Κυρία Βλάχου, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό ταξίδι. Βοηθήστε να κάνω και την κλήρωση. Μου λέει η κυρία Παρασκευή του Πεκτσή να μου πείτε τρεις αριθμούς από το 1 μέχρι το 46. Λοιπόν, το 3. Ναι. Το 17 και ναι. Το 32. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό ταξίδι. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλή λοιπόν, συνέχεια. Γεια σας. Ευχαριστώ επίσης. Καλό απόγευμα. Οι νικητές θα ειδοποιηθείτε από την κυρία του Πεκτσή. Οι εκδόσεις Ψυχογιός θα φροντίσουν να φτάσει το ένα συρτάρι μυστικά της Ελένης Βλάχου στα χέρια σας.